Καλημερίσουμε. Έχουμε στην γραμμή και μας περιμένει και θα συνεχίσουμε. Μετά έχουμε και μηνύματα. Τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, εκεί στη γειτονιά μου και τη γειτονιά του Βασίλη, βέβαια. Καλημέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσω ανάποδα αυτή τη φορά εγώ τη συζήτηση, όπως την τελειώσαμε με τον προηγούμενο, να την ξεκινήσουμε. Είστε εσείς πολιτεύετε, λέγαμε, είχαμε τον κύριο Λοβέρδο πριν, ο οποίος πολιτεύεται στη Δυτική Αθήνα, μια γειτονιά που συνολικά πια εκεί δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ούτε το 19 ψήφισε Νέα Δημοκρατία, έχει μεγάλη διαφορά. Στο νότιο τομέα πάλι που είστε εσείς, δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Η διαστρωμάτωση είναι διαφορετική κάτω με πάνω, ας πούμε, αλλά εκεί ήταν η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Η ερώτηση δική μου είναι η ίδια ακριβώς. Το πρώτο θέμα το οποίο σας θέτουν ο κόσμος, είτε είστε, ξέρω εγώ, στη Γεσαριανή, στο Βύρονα, είτε είστε, ξέρω, στην Γλυφάδα ή στο Φάλιρο, ποιο είναι και αν είναι το ίδιο, έτσι. Ναι, ότι δεν, κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ναι. Και είναι το θέμα είναι ουσιαστικά το ίδιο, ουσιαστικά η φτωχοποίηση. Δηλαδή, ότι η μεσαία τάξη γίνεται μικρή, δηλαδή ακόμα και αυτοί που ήταν στην πιο καλή τάξη έχουν κατέβει επίπεδο. Ναι. Αν πάμε στις καλές περιοχές, γιατί αναφέρεστε. Ναι. Και στις άλλες περιοχές, απόλυτη φτωχοποίηση. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν μπορεί, έχει πρόβλημα με τα δάνειά του, με τα επιτόκια, με τις τράπεζες. Ουσιαστικά το ζήτημα είναι η ακρίβεια, η καθημερινότητα. Ναι. Αυτό είναι που μας λένε. Ο Βέρδος, θέλω να σας πω. Ακρίβεια μας είπε. Τώρα, αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Παντού. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Ενώ μια πλευρά εξοραίζει, μήπως εσείς είστε στην άλλη πλευρά και μηδενίζετε? Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει, για παράδειγμα, ότι τα διαφημιστικά σποτ που έχετε είναι μαύρη-μαυρίλα, ρε παιδί, ποια την ψυχίζει. Σου λέει, μήπως δεν είναι όλα μαύρα? Μήπως υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλύτερα? Η κυβέρνηση, όταν δεν της αρέσει η πραγματικότητα, διαψεύει την πραγματικότητα. Διότι δεν είναι τα σποτ τα οποία δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτήν την πραγματικότητα. Βλέπει, τι εννοώ? Κοιτάξτε, διαψεύδει εμάς. Διαψεύδει τον ΟΣΑ που δείχνει μείωση των μισθών στη χώρα μας. Διαψεύδει τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ που δείχνει μείωση αγοραστικής δύναμης. Όχι μείωση των μισθών, μείωση αγοραστικής δύναμης. Ναι. Μείωση των πραγματικών μισθών δείχνει το ΟΣΑ. Διαψεύδει τους πάντες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας που έχει σαρώσει τα πάντα, που δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Κάποιος οφείλεται, έχουμε κάποιες ασκούμενες πολιτικές. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση. Για την εσχροκέρδεια, κάποιος ευθύνεται. Για το ότι έχουμε υψηλότερες τιμές τροφίμων ακόμα και σε ελληνικά προϊόντα από το εξωτερικό, στο σούπερ μάρκετ, κάποιος οφείλεται. Για το ότι έχουμε υψηλότερη τιμή βενζίνης στη χώρα μας από χώρες ακόμη και όπως το Λουξεμβούργο, κάποιος ευθύνεται. Και έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά. Ναι. Δεν μπορεί να είναι ανεύθυνη των ευθυνών. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό, αν είστε κυβέρνηση? Για ποιο απ' όλα? Για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί ουσιαστικά η αγωνιστική δύναμη, η ακρίβεια, πώς το λένε, η φθήνια τρώει τον παράλληλο. Η στασιμότητα των μισθών και η μισθή είναι ανοίγει, οι τιμές αυξάνονται, η αγωνιστική δύναμη μειώνεται. Έτσι, απλό είναι. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, το πρώτο που θα κάνουμε είναι θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε στα διάφορα επίπεδα την εσχροκέρδεια. Είτε αφορά στα σούπερ μάρκετ, είτε αφορά στα κάψιμα, η οποία καλά κρατεί και διωγγώνεται στα διάφορα επίπεδα της. Δεύτερον, θα μειώσουμε τους φόρους. Τους έμεσους φόρους. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να δίνει 10 δίδια απευθείας αναθέσεις, 10 δίδια κουπόνια δεξιά-αριστερά και για την επιδότηση της εσχροκέρδειας μέσω της ενέργειας. Και όταν της μιλάς εσύ για τη μείωση του έμεσου φόρου στα τρόφιμα, στο ψωμί και στο γάλα, να σου λέει δεν γίνεται, πού θα βρεις τα χρήματα, τα οποία είναι πολύ λιγότερα. Όταν μιλάς για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, μείωση την οποία προχώρησαν 14 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και να σου λέει, δεν γίνεται να μειώσουμε. Ναι. Γιατί αν την είχαμε μειώσει, η τιμή της βενζίνης θα ήταν κάτω από 1,5. Μισό λεπτάκι όμως, μισό. Να σας πω κάτι εδώ. Να πω την αίσθηση που ακούγεται. Ναι. Η αίσθηση που ακούγεται είναι ότι το 2017 βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία που είχε τρόικα τότε. Είχε πει ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της Βουλής ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει στην αγορά. Το είχε πει, τον άκουσα με τα αυτιά μου. Δηλαδή, γιατί το ξαναείδαμε τώρα το βίντεο πρόσφατα. Τι είχε αλλάξει από τότε και τώρα μπορεί να περάσει ο ΦΠΑ στην αγορά? Πρώτον, αυτή τη στιγμή έχω μια τεράστια ακρίβεια. Τεράστια. Εντάξει, okay, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συνοδευτεί. Πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί τώρα κάτι που δεν μπορούσε να ελεγχθεί? Θα συνοδευτεί με σταρωτικούς ελέγχους. Κοιτάξτε, δεν είναι στατική η πολιτική. Αυτή τη στιγμή σημαίνουν διάφορα πράγματα στα οποία πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το τεράστιο κύμα ακρίβειας. Ναι. Το τεράστιο. Το οποίο έχει συμβεί αυτά τα δύο χρόνια. Δεν έχει συμβεί το τεράστιο κύμα ακρίβειας. Σε όλο τον κόσμο, βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στην Ευρώπη. Ναι. Και τότε θα συμπληρώσω εγώ πάνω. Εγώ λέω όμως το ελληνικό φαινόμενο για την ακρίβεια. Η ακρίβεια έχετε δίκιο, κύριε Ξενάκη, ότι είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα έχει μείωση λόγω της εσχροκέρδειας. Μπορεί να μειωθεί.
Και τότε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ να συμπληρώνω, γιατί έχω μνήμη, είμαι παλιός. Τα παλιά τα θυμάμαι. Η Νέα Δημοκρατία τότε ζητούσε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Α, τώρα και λέμε όλα. Ζητούσε να μειωθεί τότε, ναι. Στην οποία είχαμε την Τρόικα, η οποία είχαμε μνημόνιο. Θα τη ρίχνατε την Τρόικα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Την Τρόικα και το μνημόνιο που είχαμε δεν επέτρεπε. Και τώρα που το 21. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε, είναι μέρος της Τρόικας τότε. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. Το 22 βγάζει οδηγίες, στην οποία λέει μειώστε και το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και τον μειώνουν 14 χώρες. Η Ελλάδα δεν το κάνει και η κυβέρνηση δεν το κάνει. Εγώ έχω ένα πρόβλημα πάντως, το έχω και με την κυβέρνηση, το έχω και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει θα αυξήσουμε τους μισθούς. Τον κατώτατο μισθό καταλαβαίνω ότι μπορούν να τον αυξήσουν. Έχουν δικαίωμα από τον νόμο, κακώς κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση συλλογική των εργοδοτών και των εργαζομένων, γιατί δεν πληρώνει καμιά κυβέρνηση, δεν πληρώνει το κράτος, δεν πληρώνει η πολιτεία. Τους άλλους μισθούς, πώς θα τους αυξήσετε, και εσείς και ο Μητσοτάκης, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν αποφασίσετε εσείς. Δεν διατάζεται αυτό. Δεν διατάζεται, αυτό δεν γίνεται. Πρώτον, η αύξηση του κατώτατου μισθού πολλές φορές, ξέρετε, συμπαρασύρει αυξήσεις προς τα πάνω. Συμφωνώ, είναι το 26% πληρώνεται το να πούμε ότι η αύξηση των μισθών του κατώτατου τώρα δεν έφερε αύξηση στους μισθούς επάνω που έγινε τώρα πρόσφατα. Αν θέλετε να με ακούσετε, γιατί φυσικά είναι το ερώτημα σας, είναι πολύ κρίσιμο για τους ακροατές. Βέβαια, σοβαρό ερώτημα, πολύ σοβαρό ερώτημα. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες για άμεση αύξηση του μέσου μισθού. Αυξάνουμε τους μισθούς στο δημόσιο. Αυτό, συγγνώμη λίγο, για τις τριετίες υπάρχει ένα όριο, ένας όρος αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πέσει κάτω από 10% η ανεργία. Πώς θα το κάνετε, αν δεν πέσει κάτω από 10% είναι όρος. Θεωρείτε εσείς ότι εμείς ερχόμαστε στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τα 37 δις που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχουν. Αν υπάρχουν και τι υπάρχουν. Υπάρχουν, 42 λέει, έχουν γίνει, λέει, κυβέρνηση. Καλά, τα αύξησε βεβαίως. Με το Ταμείο Ανάκαμψης και με όλα αυτά. Με στόχο να κρατηθεί η ανεργία εκεί ψηλά. Κοιτάξτε, συνεχίζω όμως για να σας πω πόσοι μισθοί, γιατί δεν είναι ένα από αυτά μόνο. Αυξάνουμε τους μισθούς στο δημόσιο άμεσα από 1η Ιουλίου του 2023 κατά 10%. Εκεί αυξάνονται, το είπαμε, εγώ δεν ρωτήσω. Επαναφέρουμε τη 13η. Εγώ ρωτώ για το 70% στον ιδιωτικό τομέα που δεν πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό. Θεσπίζουμε αφορολόγητο 10.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί που σας λέω θα οδηγήσουν σε αύξηση των μισθών. Και κυρίως η αύξηση των μισθών θα γίνει μέσω μιας οικονομίας η οποία πλέον θα είναι μια οικονομία η οποία θα μπορεί να είναι βιώσιμη και παραγωγική και πραγματικά να υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι. Δύο ερωτήματα πριν να τα προλάβουμε, με συγχωρείτε κύριε Θεοχαρόπουλε, και να τα πούμε. Το πρώτο ερώτημα από μένα τουλάχιστον είναι το θέμα των υποκλοπών που μπήκε, και άκουσα και τον Ανδρουλάκη που λέει ότι αφορά και πολιτικά πρόσωπα και λοιπά. Το σκάνδαλο είναι, είναι στις προθέσεις σας η σύσταση προανακριτικής επιτροπής αν είστε πλειοψηφία στη Βουλή? Κοιτάξτε, πρώτον σας λέω ότι εδώ πλέον με παραδοχή του Πρωθυπουργού είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, και για το σκάνδαλο των υποκλοπών κάποιοι έχουν ευθύνη, και είχαμε Πρωθυπουργό και έχουμε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πίσω από αυτό το σκάνδαλο σε όλα τα επίπεδα του, και το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Άρα αφορά και αυτόν η έρευνα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι εμείς θα, με τη δική μας κυβέρνηση έχουμε στόχο να αναζητηθούν ακόμη και ποινικές ευθύνες. Mm-hmm. Και τρίτον, για το αυτό σε σχέση με το Πασόκ, στο οποίο αναφέρεστε, είναι φανερό ότι με τη θέση αυτή του Πασόκ, στην οποία συμφωνούμε, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει διερεύνηση του σκανδάλου σε αυτό το επίπεδο είναι να υπάρχει μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Και από τη στιγμή που ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο κυρίαρχος κόμμα στο Προοδευτικό Κόμμα. Να κατάλαβε αυτό που είπε ο κ. Είναι φανερό, δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αναζήτηση ποινικών ευθυνών αυτή τη στιγμή. Να κλέψω μια ερώτηση τώρα που θα την έκανε μετά ο Ξενάκης, φαντάζομαι, ο φίλος μας ο Τύρης. Λοιπόν, είπε χθες ο Μητσοτάκης, χάνεις φεύγεις. Και λέει το Τζίπρα ενώσαν, χάνει φεύγει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγάλες αγωνίες, αλλά δεν μπορεί να περιμένει λίγο. Τι εννοώ, έχει και αλαζονίες. Έχει και αλαζονία σε σχέση με τις αυτοδυναμίες. Και αλαζονίες διάφορες. Λοιπόν, 21 Μαΐου. Εγώ ρωτάω για τον Τζίπρα, χάνει φεύγει. 21 Μαΐου χάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα θα λύσουμε τον εαυτό του αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει, τι θα κάνει μετά τις 21 Μαΐου. Θεωρητική πιθανότητα. Σε αυτόν αφορούν. Λέω εσείς δεν χάνετε. Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου, το μη πραγματικό σύμφωνοι. Μπορούμε να κάνουμε πολλά υποθετικά σενάρια, αλλά μια εβδομάδα πριν τις εκλογές δεν υπάρχει σενάριο ήττα σε εμάς. Καλή επιτυχία, καλή προσωπική επιτυχία στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.